Ο κύριος Γιάννης Βαλινάκης είναι καθηγητής σε Πανεπιστημίου στον τομέα των διεθνών σχέσεων και πολιτικός. Έχει διατελέσει υπουργός εξωτερικών από το 2004 έως το 2009 επί κυβερνήσεων Καραμαλή. Κύριε Βαλινάκη, καλημέρα σας. Καλημέρα και από το Σάλτε, καλημέρα στους ακροατές. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία μας και αρχίζω. Ποιο είναι το σχόλιο σας για την παρουσία για αυτά τα βίντεο που προβλήθηκαν χθες με αφορμή την ομιλία του Προέδρου Ζελένσκι στο Ελληνικό Κοινοβούλιο? Κοιτάξτε, δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να ασχολούμαστε με ένα θέμα το οποίο είναι δευτερεύον ή τριτεύον. Προφανώς σε κανέναν δεν άρεσε αυτή η παρουσία, όπως σε κανέναν δεν άρεσε και η διακοπή της κατευθείαν της απευθείας μετάδοσης της αντίστοιχης ομιλίας του κυρίου Ζελένσκι στην Κυπριακή Βουλή. Νομίζω ότι επικοινωνιακά απλώς ξεστράτησε η συζήτηση και ξεστρατίζει, γιατί το μείζον για όλους μας είναι τι γίνεται σήμερα με τον πόλεμο. Ένα πόλεμο καταστρεπτικό με τεράστιες επιπτώσεις για την Ελλάδα, για την Ευρώπη, για την τσέπη του κάθε Έλληνα, αλλά και για τα εθνικά μας θέματα, και το υπογραμμίζω αυτό γιατί αυτό είναι το μείζον για μένα που νομίζω ότι πρέπει να συζητήσουμε. Από το έλασον, το δευτερεύον, που είναι τι είπε ο μαχητής που παρουσιάστηκε χτες στην τηλεόραση. Και θέλω επίσης να πω ότι, επειδή μου είπαν ότι συζητήθηκε το θέμα και της δήλωσης κυρίας Ζαχάροβα. Όχι, μισό λεπτό, θα σας τα ρωτήσω. Πού εννοείτε, πότε συζητήθηκε? Μου είπαν ότι προηγουμένως στην εκπομπή σας. Ναι, θα σας το θέσω. Ναι, βεβαίως. Αλλά αν μου επιτρέπετε, θα το εξελίξουμε. Βεβαίως. Σας λέω ότι θα κινηθώ στο ίδιο πλαίσιο για να μπορούν οι ακροατές μας. Δεν πειράζει. Θα ρωτήσω τα ίδια πράγματα έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, το επόμενο θέμα που θα ήθελα να ρωτήσω, κύριε Βαλινάκη, είναι το εξής. Αυτό που το ακούω ως παρατήρηση είναι ότι πολλοί άνθρωποι δυσαρεστήθηκαν, συμπατριώτες μας, οι οποίοι δεν είναι κατά ανάγκη εναντίον της Ουκρανίας, τουναντίον. Θέλω να πω ότι δεν είναι στην κατηγορία με το πλευρό Ρωσίας, γιατί το έχουμε αυτό εμφανώς πια χθες στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, το είδαμε. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι λένε δυσαρεστήθηκαν επειδή δεν άκουσαν τον κύριο Ζελένσκι να τοποθετείται με ενάργεια ή καθόλου να μην τοποθετείται για το θέμα της Κύπρου, της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Και θα ήθελα τη γνώμη σας. Κοιτάξτε, έχω γράψει και το ξέρετε και έχω μιλήσει και από την εκπομπή σας πολλές φορές για το ανησυχητικό που είναι για μένα ότι ο Ερντογάν μιμείται τον Πούτιν. Έχουμε δηλαδή πολλά κοινά σημεία των δύο ηγετών και αυτό είναι εξαιρετικά αρνητικό και ανησυχητικό. Όπως λοιπόν καταδικάζουμε προφανώς όλοι μας την βία που χρησιμοποιήθηκε εναντίον της Ουκρανίας, καταδικάζουμε την εισβολή, καταδικάζουμε κάθε τέτοια προσπάθεια, ταυτόχρονα να καταλαβαίνουμε και το τι θα συμβεί, το ότι τι θα συμβεί στην Ουκρανία μετά τον πόλεμο, δηλαδή ποια θα είναι η κατάληξη του πολέμου, αν δηλαδή παραδείγματος χάρη ο κύριος Πούτιν θα έχει κερδίσει έδαφος σε σχέση με την προηγούμενη κατάσταση ή αν αντίθετα θα έχει αποθηθεί στα πρώτου 2014 διεθνή σύνορα. Αυτό που θα συμβεί λοιπόν εκεί, αυτό που θα συμφωνηθεί, θα έχει επιπτώσεις και για την περιοχή μας. Δηλαδή μπορεί να ενθαρρύνει, είναι ένα πολύ λογικό σενάριο, και τον κύριο Ερντογάν να προχωρήσει σε αντίστοιχες κινήσεις εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας, εναντίον της Ελλάδας. Άρα βεβαίως έχει σημασία να το συνδέουμε με το 1974 και τη συνεχιζόμενη τραγωδία στην Κύπρο, αλλά και ταυτόχρονα ως χώρα θα έπρεπε να κινούμαστε προληπτικά, έτσι ώστε να περνάμε και προληπτικά και κατασταλτικά, ώστε να περνάμε την πολιτική μας, που πια πρέπει να είναι η καταδίκη και η έμπρακτη αλληλεγγύη απέναντι σε όποιο κράτος μέλος υφίσταται επίθεση στα εξωτερικά ευρωπαϊκά σύνορα, από όπου και αν προέρχεται. Ωραία. Κρατήστε το εδώ, κύριε Βαλινάκη. Κύριε Βαλινάκη, αν μου επιτρέπετε να διακόψω για ειδήσει τίτλους και συνεχίζουμε αμέσως. Επιστρέφω στη συζήτησή μας στον κύριο Γιάννη Βαλινάκη. Λοιπόν, κύριε Βαλινάκη, ορίστε παρακαλώ. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα όμως να θέσω το προηγούμενο ερώτημα υπό άλλο πρίσμα. Ο κύριος Ζελένσκι δεν είχε τη θέληση, τη διάθεση, διότι ενδεχομένως να μην είναι και το συμφέρον του αυτό, να τοποθετηθεί για την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Αυτό τώρα για εμάς είναι ένα θέμα που θα μας κάνει να αποστρέψουμε το ενδιαφέρον μας από την Ουκρανία, στην οποία έχει εισβάλει το γειτονικό κράτος της Ρωσίας.
Κοιτάξτε, είναι προφανές ότι όταν υπάρχει ένας πόλεμος, όταν ο άλλος μάχεται, όταν όλοι τον υποστηρίζουμε, δεν νομίζω ότι είναι η ώρα η καταλληλότερη για να θέσεις το ζήτημα, παρά μόνο με τον τρόπο που το έθεσε πολύ σωστά χτες η πρόεδρος της Κυπριακής Βουλής. Εκείνο που θεωρώ ότι είναι πολύ πιο σημαντικό και κυρίως πιο αποδοτικό είναι να το κάνεις αυτό πριν. Είχα γράψει ένα άρθρο στην Καθημερινή ένα μήνα πριν γίνει ο πόλεμος, προφητικά όπως αποδεικνύεται, ότι έπρεπε η Ελλάδα να κινηθεί προληπτικά και να πάει στους Ανατολικοευρωπαίους και τους Σκανδιναβούς και να τους πει: θα συμμετάσχω στο σύστημα κυρώσεων, θα αφήσω, θα υποστηρίξω όλο το σύστημα της αλληλεγγύης ανάμεσα στην εξωτερική επίθεση που υφίσταται μια χώρα και ας μην είναι κράτος μέλος, θα υποστηρίξω κυρίως τα εξωτερικά ευρωπαϊκά σύνορα και θα έστελνα, όπως οι Γάλλοι για παράδειγμα, 4 μοιράζ που έστειλαν και εκείνοι στην Πολωνία ή στην Εσθονία. Θα έλεγα λοιπόν ότι προσέξτε, το κάνω αυτό, δίνω την αλληλεγγύη μου, αλλά το θεωρώ αυτονόητο και το απαιτώ ότι κι εσείς την επόμενη φορά που θα έρθει το θέμα Τουρκία θα στηρίξετε τις κυρώσεις όπως εγώ στηρίζω τις δικές σας κατά της Ρωσίας και θα περάσουμε αυτό που είπα προηγουμένως, την βασική ιδέα, τη βασική αρχή ότι είμαστε αλληλέγγυοι σε οποιοδήποτε κράτος μέλος υφίσταται στα εξωτερικά ευρωπαϊκά σύνορα επίθεση από όπου και αν προέρχεται αυτή η επίθεση. Άρα λοιπόν όταν εσύ κοιμάσαι, όταν σου δίνεται η ευκαιρία, όταν σου στρώνεται το παιχνίδι. Το εσύ είμαστε εμείς, έτσι κύριε Βαλινάκη. Εμείς και οι Κύπροι. Ναι. Διότι ήρθε η στρατηγική πηξίδα ως βασικό κείμενο της ευρωπαϊκής αμυντικής συνεργασίας και εκεί μέσα τι περιγράφει αυτό το κείμενο, από πού προέρχεται η απειλή. Περνάει λοιπόν προφανώς η ρωσική απειλή παντού και εκεί που γίνεται μια περιγραφή των διαφόρων θεάτρων προβληματισμού ανά τον κόσμο, Αρκτική κτλ. Περνάει και τρεις σειρές για την Τουρκία και πανηγυρίζουμε εμείς ότι κατεγράφει ότι υπάρχει ευρωπαϊκή αμυντική συνεργασία που θα μας στηρίξει σε περίπτωση τουρκικής επίθεσης. Λοιπόν, όταν αφήνεις από τα χέρια σου μέσα να περνάνε οι ευκαιρίες, έρχεται τώρα η Φιλανδία και η Σουηδία, ζητάνε να μπουν στο ΝΑΤΟ και εμείς λέμε ναι βεβαίως, διάφοροι εδώ έτσι, αναλυτές, ναι βεβαίως θα πούμε ναι στην Φιλανδία και τη Σουηδία. Θυμίζω ότι πρώτον η Δανία ήταν αντίθετη όταν εμείς θέλαμε να μπούμε στο ΝΑΤΟ το 1952, με την απλή λογική που και για μας πρέπει να μας προβληματίσει ότι επεκτείνονται οι κίνδυνοι για μας και για οποιαδήποτε χώρα όταν μπαίνει κάθε χώρα που έχει μάλιστα και κοινά σύνορα με τη Ρωσία. Επεκτείνεται. Ναι, αυτό είχε πει για τα δικά της συμφέροντα η Δανία, να μην επεκταθεί ο κίνδυνος. Αυτό εννοείται, αυτό είχε πει η Δανία. Μάλιστα. Και εμείς θα το 52 εννοώ, το 1952 αναφορικώς με την Ελλάδα που συνόρευε, με τις ανατολικές χώρες. Ναι. Παρά την συμπάθεια που έχω και θαυμασμό για τη Φιλανδία και για τη Σουηδία, δεν το συζητάμε αυτό, από την άλλη είναι ένας κίνδυνος για την εθνική ασφάλεια, διότι μέσω του άρθρου 5 της αλληλεγγύης της υποχρεωτικής των κρατών μελών εκτίθεται σε περισσότερους κινδύνους. Και εγώ δεν λέω να πούμε σώνει και καλά όχι για πάντα. Λέω να το διαπραγματευτούμε. Διότι υπάρχει και η Κύπρος που έχει ανάγκη αποστήριξη. Και ενώ βεβαίως ξέρουμε ότι η Τουρκία θα προβάλλει βέτο για να εμποδίσει την Κυπριακή Δημοκρατία, αν το αποφάσιζε εννοείται η Κυπριακή Δημοκρατία να κάνει μια τέτοια προσπάθεια, πάντως σου δίνει τη δυνατότητα να παίξει, συγγνώμη, τη λέξη παιχνίδια. Μάλιστα. Διαπραγματευτικά. Όπως ναι. κάνει ο γείτον. Βάζει 10 θέματα, κερδίζει τα 3, τα 5, τα 7. Όταν δεν βάζεις κανένα θέμα, προφανώς δεν πρόκειται να κερδίσεις. Ναι. Όταν σου δίνεται η ευκαιρία να παίξεις με τους S300, τους δικούς μας S300, που είναι άχρηστοι, απενεργοποιημένοι στην Κρήτη, και δίνεται η δυνατότητα, σε σπρώχνουν, το ζητούν οι Αμερικανοί, να τους στείλεις στην Ουκρανία, όχι εσύ ο ίδιος, αναλαμβάνουν εκείνη τη μεταφορά, δεν ανακατεύεσαι, και ανταυτόν να πάρει σύγχρονο. Έπρεπε να τους στείλουμε. Βεβαίως. Δεν θα ήταν. Προσέξτε, εμείς θα δίνουμε στις ΗΠΑ ή στις χώρες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, μέσα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί προσέξτε, γιατί λένε κάποιοι καλά, εμείς γιατί δίνουμε όπλα όταν η Τουρκία κάνει αυτή τη μεσοβέζικη πολιτική, ας πούμε, και κερδίζει. Και εκεί θέλω να φτάσω σιγά σιγά και στην κυρία Ζαχάροβα, αλλά ας μείνουμε λίγο σε αυτό. Εμείς πήραμε μια ανούσια απόφαση για τα Καλάσνικοφ, την ώρα που υπάρχει σοβαρότατο εθνικό συμφέρον, να δώσουμε τους S300 για να πάρουμε σύγχρονους Patriot. Δεν το καταλαβαίνω γιατί η Ελλάδα, εκτός αν υπάρχει κάποια νομική δυσκολία που μπορώ να τη σεβαστώ με την λογική ότι αυτοί ανήκαν στην Κυπριακή Δημοκρατία και τους πήραμε εμείς για να διευκολύνουμε τότε την κατάσταση με την Τουρκία. Πέραν αυτού όμως υπάρχουν δυνατότητες και με τα, πεπαλαιωμένα ρωσικά συστήματα που έχουμε ακόμα ως Ελλάδα και τα οποία χωρίς να, προσέξτε, χωρίς να
δημιουργήσουμε προβλήματα στην εθνική άμυνα, μπορούν να ανταλλαγούν με δυτικά συστήματα, δεδομένου ότι όλοι καταλαβαίνουμε ότι ρωσικά συστήματα στο μέλλον, στο ορατό μέλλον, δεν θα μπορούμε να εξυπηρετούμε με ανταλλακτικά και ούτω καθεξής, λόγω των σχέσεων που θα έχουν διαραγεί και του εμπάργκο που θα υπάρχει. Άρα θέλω λοιπόν μια χώρα που να ξεφεύγει από την καθημερινότητα του κυρίου Μιχαήλ και να σκέφτεται στρατηγικά. Δεν το κάνει δυστυχώς η χώρα μας. Κοιτάμε το δέντρο και όχι το δάσος. Και το δάσος είναι ότι έχουμε δίπλα μας ένα καινούριο Πούτιν που τον αντιγράφει, που κοιτάει τι θα γίνει στην Ουκρανία για να αντιγράψει το τι θα κάνει εναντίον ημών. Και αυτός είναι ο κύριος Ερντογάν. Αυτός είναι ο κύριος Ερντογάν. Ο οποίος. Σύμφωνοι, σύμφωνοι. Αν μου επιτρέπετε, ο οποίος. Θα σας δώσω αφορμές να πείτε κι άλλα. Ναι, ναι. Απλώς. Ο οποίος Ερντογάν είναι από ό,τι φαίνεται σύμμαχος καλύτερος του κυρίου Ζελένσκι. Εκ των πραγμάτων. Έτσι δεν είναι. Και των δύο είναι σύμμαχος. Δηλαδή και την Τουρκία. Και συγγνώμη, και τη Ρωσία δεν καταδικάζει όπως θα έπρεπε. Συνδιατηρεί τους S-400 και καλές σχέσεις με την Ουκρανία έχει, φάνηκε αυτό από την συμπεριφορά του κ. Ζελένσκι. Μάλιστα. Και παρέχει και οπλισμό του. Μπαϊρακτάρ συνεχίζει να δίνει οπλισμό στην Ουκρανία και γι' αυτό βλέπετε την ίδια ώρα που εμείς δεν. Την ίδια ώρα που εμείς δεν φροντίζουμε για την αμυντική μας βιομηχανία να την κάνουμε ένα εργοστάσιο που να μην είναι δημόσιο, που να μην είναι αυτό το κράτος το βυθισμένο. Και όχι μόνο την αμυντική βιομηχανία, ζούμε σε ένα παράλληλο σύμπαν λέγοντας ότι η αποτροπή μας είναι ισχυρή την ώρα που οι οπλισμοί μας θα έρθουν το 2025, άρα δεν είναι ακόμη εδώ, την ώρα που οι σύμμαχοί μας τους οποίους ποντάραμε λοξοδρομούν, ακόμη και η Γαλλία συνεργάζεται με την Τουρκία, ξεκινάει μια καινούρια μάλλον ανανέωση. Δεν θα τους το αποτρέψουμε όμως, έτσι δεν είναι. Κοιτάμε. Όχι, όχι, αλλά πρέπει να καταλαβαίνουμε τι μας γίνεται, να τα αξιολογούμε, να συνέρχονται τα αντίστοιχα όργανα της πολιτείας, ΚΙΣΕΑ, ένα Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας είχε υποσχεθεί η Νέα Δημοκρατία. Γιατί δεν το έκανε? 4 χτυπήματα φάγαμε, τουρκολιβικό μνημόνιο, Εύρο, κρίση με το Roots Race, τώρα ένα πόλεμο. Και δεν χρειάζεται αυτό το όργανο. Το λέγαμε προεκλογικά. Και όλοι συμφωνούσαμε ότι είναι αναγκαίο για τη χώρα 2,5 χρόνια αργότερα. Γιατί δεν το κάνουμε? Υπάρχει κάποιος λόγος? Άρα θέλω να πω και θεσμικά πρέπει να συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα. Δεν βλέπω να συζητιέται η εξωτερική πτυχή της κρίσης. Συζητιούνται μόνο οι εσωτερικές πτυχές που φυσικά είναι πάρα πολύ σημαντικές για τον πολίτη, την τσέπη και την καθημερινότητα. Θα κάνουμε διάλειμμα και θα συζητήσουμε αυτή την παράμετρο με αφορμή της ανακοινώσης κυρία Ζαχάροβα. Κύριε Βαλινάκη, παρακαλώ. Κύριε Βαλινάκη, καλημέρα σας για άλλη μια φορά. Τρίτη φορά. Καλημέρα και πάλι. Λοιπόν. Με αφορμή τις ανακοινώσεις της κυρίας Ζαχάροβα, η οποία κάνει πέραν από ιταμές αναφορές προς την Ελλάδα, έχει έναν χαρακτήρα σαν να μου δίνει εμένα προσωπικό στην αίσθηση ότι βρε παιδί μου έχει επενδύσει πάρα πολλά λεφτά η ρωσική ηγεσία με του Προέδρου Πούτιν στην Ελλάδα για την διείσδυση τη δική του προπαγάνδας και τώρα σαν να υπάρχει ένας εκνευρισμός για αυτά τα χρήματα που έχουν διατεθεί. Πώς ερμηνεύετε εσείς αυτές τις ανακοινώσεις ως εις αντίδραση της Ελλάδος που ακολουθεί τις άλλες χώρες της Δύσης? Κοιτάξτε, οι ανακοινώσεις της κυρίας Ζαχάροβα είναι προφανώς απαράδεκτες. Είναι σε ένα ύφος ηταμό, το οποίο μάλιστα περιλαμβάνει και ελάχιστα συγκεκριμένη απειλή. Όλα αυτά δεν ταιριάζουν σε μια χώρα που θα έπρεπε να συμπεριφέρεται εντελώς διαφορετικά. Γι' αυτό και έχει καταδικαστεί και σε αυτό συμφωνώ απόλυτα. Να πω όμως ότι δεν είμαστε οι μοναδικοί στους οποίους απευθύνθηκε η κυρία Ζαχάροβ με αυτό το ύφος. Κατά τον ίδιο τρόπο έχει απειλήσει και άλλες χώρες, τη Βουλγαρία, την Εστονία, τη Λιθουανία, με αν θέλετε την λήψη των κατάλληλων μέτρων, όπως λέει, η απειλή δηλαδή ότι θα απαντήσει. Νιώθει ότι προδίδεται, δηλαδή η κυρία Ζαχάροβ εκφράζει ένα αίσθημα προδοσίας της Ρωσίας και του Προέδρου Πουτίν. Δηλαδή σε ποιο βαθμό είχαν φτάσει οι σχέσεις μας με την Ρωσία, κύριε Βαλινάκη? Νομίζω ότι η Ρωσία προφανώς βλέπει τα τελευταία χρόνια μια Ελλάδα η οποία έχει έρθει πιο κοντά με τις Ηνωμένες Πολιτείες, βλέπει κυρίως τη χρησιμοποίηση της βάσης στην Αλεξανδρούπολη, η οποία εμπλέκεται σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι στο παρελθόν οι ελληνικές βάσεις κατά της Ρωσίας. Προφανώς όλα αυτά δεν αρέσουν στη Ρωσία και είναι
επόμενο από τη δική της μεριά να διαμαρτύρεται. Εμείς κάνουμε τη δική μας πολιτική, πολύ σωστά την κάνουμε. Θα έλεγα όμως εδώ πάνω σε αυτό ότι βεβαίως πρέπει να καταλάβουμε την συμβολή στις επιχειρήσεις της Αλεξανδρούπολης και γενικά του ελληνικού χερσαίου και θαλάσσιου χώρου, αλλά και να ζητάμε από την άλλη μεριά και τα ανταλλάγματα. Δηλαδή δεν γίνεται εμείς να κάνουμε όλα αυτά που σωστά τα κάνουμε γιατί είμαστε μια χώρα αρχών, μια εξωτερική πολιτική αρχών, αλλά από την άλλη μεριά να έρχεται η κυρία Νούλαντ και να μας λέει τέλος ο East Med, τέλος το ένα, τέλος το άλλο, κατά τον πιο άκομψο τρόπο. Όχι ότι βεβαίως αυτό δεν είχε πεθάνει ο αγωγός, δηλαδή East Med, το έχω πει εδώ και πολλά χρόνια και απλώς κρυβόμασταν πίσω από το δάχτυλό μας. Αλλά το θέμα δεν είναι να χάνεις το ένα, να χάνεις το άλλο και να μην κερδίζεις κάτι ως ανάγκη. Τώρα, αν μου επιτρέψετε, να κάνω μια σύγκριση. Να το πάρει η Τουρκία. Σύμφωνοι. Θα σας βοηθήσω. Να διαπώσω την ερώτηση, θα σας βοηθήσω. Στην περίοδο με Κώστα Καραμαλή στις κυβερνήσεις 2-4-2-9 υπήρξε μια, πώς να το πω, μια αναβάθμιση έτσι, των σχέσεων επικοινωνίας με τη Ρωσία κτλ. Τότε είχαν καταγραφεί ωφέλη σε ό,τι αφορά για την Ελλάδα, κύριε Βαλίνα, και από αυτήν την μοιρασμένη εξωτερική πολιτική. Διαχρονικά η σημασία της Ρωσίας για πολλούς Έλληνες, και αυτό υπάρχει σε ένα βαθμό και νομίζω εξηγεί και σε έναν βαθμό και το πώς αισθάνονται οι Έλληνες απέναντι στη Ρωσία. Υπήρχε η ελπίδα ότι η Ρωσία θα μας βοηθούσε απέναντι στην Τουρκία. Γνωρίζουμε όλη την απογοήτευση που έχουν πολλοί Έλληνες απέναντι στη Δύση γιατί δεν μας στήριξε. Σύμφωνα. Η Ρωσία μας βοήθησε αντιστοίχως. Όχι, δεν μας έχει βοηθήσει ούτε η Ρωσία. Υπήρχε όμως η αίσθηση ότι επειδή είχαν μια αντιπαλότητα με την Τουρκία, θα ερχόταν να μας βοηθήσει. Και αν μιλάμε τώρα για την περίοδο των αγωγών τότε με το Μπουργκάς Αλεξανδρούπολη και την προσπάθεια της κυβέρνησης Καραμαλή να γίνει η Ελλάδα κέντρο των αγωγών, hub που λέμε, την κόμβος. Κόμβος, ναι. Προφανώς ήταν σωστή αυτή η επιλογή, άσχετα αν σήμερα όλη η Ευρώπη προσπαθεί να απεξαρτηθεί από τη Ρωσία. Και θα πω το εξής ως καταλυτικό πιστεύω επιχείρημα. Είναι καλύτερα να εξαρτάσει για τη στρόφιγγα του αερίου ή του πετρελαίου από την Τουρκία και το Αζερμπαϊτζάν, γιατί αυτό είναι η σημερινή αγωγή από τους οποίους τροφοδοτούμεθα, ή είναι καλύτερα να το έχεις από τη Ρωσία. Και το ένα κακό και το άλλο κακό. Έτσι, άρα λοιπόν μην μεγαλοποιούμε τα πράγματα από τη μια πλευρά χωρίς να βλέπουμε τον μεγαλύτερο για μας υπαρκτό κίνδυνο των διπλανών με την Τουρκία. Και όταν λοιπόν λέμε ότι εντάξει να συζητήσουμε ενεργειακή συνεργασία με την Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο, πρέπει να καταλαβαίνουμε ότι στην ουσία πρόκειται για μια νίκη της τουρκικής διπλωματίας, η οποία καταφέρνει όχι μόνο να γυρίσει όλους τους συμμάχους που εμείς είχαμε στην περιοχή, ακόμα και τη Σαουδική Αραβία, αν καταλάβαμε όλοι με τη χθεσινή κίνηση με τον Κασόγγι, βλέπουμε ότι και αυτή προσπαθεί να την γυρίσει. Ναι, αφού τα έκανε θάλασσα όμως. Δηλαδή αυτό που είναι τώρα, αυτό που εσύ, τα έκανε θάλασσα, σκοτώθηκε με όλους από την Αίγυπτο, την Σαουδική Αραβία, το Ισραήλ και τώρα τρέχει να τα φτιάξει. Ελλάδα, αυτό δεν κάνει. Σάλτε, είστε έμπειρος και σοβαρός. Όχι, μα αυτό βλέπω εγώ. Ναι. Τι θα πείτε, βλέπω κάτι άλλο δηλαδή. Πήγε πολύ μακριά σε αυτά που ζητούσε και δημιούργησε τις αντιπαλότητες με όλους αυτούς. Κυρίως όμως. Άρα δεν διαφωνούμε στο γεγονός. Το γεγονός συνέβη. Όχι. Τώρα τρέχει να τα κλείσει. Ναι. Το αν τα έκανε θάλασσα όμως ή τα κάνει τώρα σωστά, φαίνεται εκ του αποτελέσματος. Δηλαδή καταφέρνει αυτούς που εμείς είχαμε τόσα χρόνια εξάρει ως συμμάχους μας και τι δεν λέγαμε όλα αυτά. Τι χαμόγελα. Ποιοι είναι αυτοί? Ισραήλ, Αίγυπτος. Δεν τα χαλάσαμε όμως με το Ισραήλ. Ναι, αλλά δεν τα χαλάσαμε με το Ισραήλ επειδή επιχειρεί να τα φτιάξει ο Ερντογάν μαζί τους. Ακούστε, δεν μας γύρισαν την πλάτη. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό όμως. Ο East Med ήταν ένα και είναι ένα στρατηγικό σχέδιο για το πώς η Ελλάδα ακουμπώντας πάνω στην ΑΟΣ της Κυπριακής Δημοκρατίας θα περνούσε τον αγωγό και θα έφτανε έτσι μέχρι την Κύπρο. Αφήνω όλα αυτά τα επιχειρήματα περί μη βιωσιμότητας που ακούγονται, γιατί δεν είναι τα πραγματικά. Το πραγματικό δεν είναι. Σε αυτό δεν θα έχω αντίρρηση να συμφωνήσω μαζί σας ότι ο αμερικανικός παράγων πρέπει να είναι. Όχι, χάσαμε κι εμείς, διότι μας δόθηκε. Σύμφωνοι, αλλά τώρα πρέπει να κλείσω ότι φτάσαμε στο πιο ωραίο σημείο. Ναι. Μισό λεπτό. Ορίστε, πείτε το. Έχουμε την ευκαιρία να υποστηρίξουμε το χάρτη της Σεβίλης, πάνω στον οποίο στηριζόταν η όλη λογική του East Med. Αν δεν δεχθείς το χάρτη της Σεβίλης, δηλαδή ότι ακουμπάει η ελληνική ΑΟΣ στην Κυπριακή, τότε δεν υπάρχει East Med. Επειδή λοιπόν τον χάσαμε τον χάρτη και μόνοι μας τον αποκηρύξαμε ως χώρα. Σας υπόσχομαι θα συζητήσουμε αυτό τελώς Ερντογάν. Θα συζητήσουμε αυτό τελώς Ερντογάν σε σχέση με την Ελλάδα. Σας προσκαλέσω εκ νέου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρέπει να κλείσω. Καλημέρα σας. Χάρηκα πολύ.